το νούμερο ένα της Ευρώπης, δουλεύανε για ένα πιάτο φαγητό. Κι όμως, με πίστη για τη χώρα τους, ξανά έγιναν αυτοί που έγιναν. Η εργατικότητα, γνώση, προσπάθεια αναγεννήθηκαν και έγιναν οι πρωταγωνιστές. Η περίοδος του δουλεύουμε ή όχι, την ίδια αμοιβή θα πάρουμε, πέρασε. Η προσπάθειά μου είναι το ναυπηγείο να προοδεύσει και η πρόοδος των εργαζομένων σε αυτό. Αυτή την ώρα έχουμε αποκτήσει την ιδιοκτησία και μπορούμε να αρχίσουμε την συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό, να δουλεύουν και να συντηρούνται και να μην είναι άχρηστα τα πιο πολλά που βλέπουμε γύρω μας. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Χρειαζόμαστε την προσπάθεια όλων. Και κάθε μέρα που περνάει πρέπει να σκεφτόμαστε και να κάνουμε απολογισμό. Τι βελτιώσαμε σήμερα, τι θα κάνουμε αύριο. Μόνο τότε νομοτελειακά θα έρθει και η πρόοδος των απολαβών και η ικανοποίηση ότι είμαστε όλοι παραγωγικοί. Δεν είναι μόνο η αμοιβή. Ο άνθρωπος ζει και με την ικανοποίηση που είναι παραγωγικός. Είναι μεγάλη ανάγκη αυτό. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Η ζωή είναι καθρέφτης. Χαμογελάς, σου χαμογελάει. Κάνεις γκριμάτσα, γκριμάτσα εισπράττεις. Δεν είναι ώρα εφησυχασμού, ούτε πανηγυρισμού. Είναι ώρα προσευχής και παράκλησης για μια νέα αρχή. Ευχαριστώ όλους σας και τον Θεό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσουμε το ναυπηγείο με στόχο να κάνουμε την πατρίδα μας ικανή να προστατεύει τα σύνορά της με νέες τεχνολογίες τις οποίες θα εφαρμόσουμε εδώ με εσάς πρωταγωνιστές. Έχω το όραμα και τη θέληση και μαζί και με εσάς έχω και τη δύναμη να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους που κράτησαν τη σπίθα αναμένη. Ευχαριστώ όλους που ήρθαν να μας ευχηθούν καλή αρχή.